Λοιπόν, καλή μου φίλη, θα διακόψουμε στο σημείο αυτό, διότι έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον βουλευτή δωδεκανίστου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Δημήτρη Γάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Γάκη. Καλησπέρα, κύριε Χαλκίδη, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας. Τι κάνετε? Ωραία, ωραία. Είστε στην Αθήνα, έτσι? Ναι, ναι, φτάσαμε, επιστρέψαμε. Μάλιστα, ακίνητος, όπως πάντα. Κύριε Γάκη, δείχναμε πριν έτσι ένα σχετικό ρεπορτάζ στους τηλεθεατές μας που έχει να κάνει με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή για το εμπορικό απόρριτο και η τροπολογία για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Ωστόσο, συζητήθηκαν, θα συζητηθούν, δεν ξέρω, θα μας πείτε εσείς και άλλα σημαντικά θέματα που αφορούν τα νησιά μας. Κοιτάξτε, είμαστε σε μια διαδικασία κοινοβουλευτικής παραγωγής, θα έλεγα. Και από αυτή την άποψη βεβαίως θα συζητηθούν και άλλα θέματα. Έχουμε σήμερα, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, είχαμε τη συνεδρίαση μιας Επιτροπής Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών. Εκεί συζητήθηκαν θέματα για την εκπαίδευση στα μικρά νησιά και ήταν πάρα πολύ δημιουργική και παραγωγική αυτή η κουβέντα με την κυρία Τζούφη. Ναι. Ναι. Ήταν πολύ παραγωγική, αναλύθηκαν πάρα πολλά θέματα, τα πούμε όμως με την ησυχία μας, νομίζω έχουμε χρόνο. Ναι, ναι, έχουμε χρόνο. Να ξεκινήσω λοιπόν από αυτό. Να ξεκινήσουμε από αυτό, ναι, μια και είχαμε και το σχετικό έτσι ρεπορτάζ πριν, να ξεκινήσουμε από αυτό και θα πάμε και σε άλλα θέματα. Θα σας κάνουμε μια μικρή ανάκριση σήμερα. Ωραία, ωραία, εντάξει, αποδεχτεί. Είναι αλήθεια ότι στη σημερινή συνεδρίαση με την κυρία Τζούφη καταρχήν της προτάθηκε να έρθει στην περιοχή μας και επιλέξαμε τη Λέρο, όπου έχει πάρα πολλά αντικείμενα στα οποία είναι στην αρμοδιότητα της κυρίας Τζούφη, είναι της Υπουργού Παιδείας, όπως είναι τα γενικά αρχεία του κράτους, η εκπαίδευση η επαγγελματική εκπαίδευση, τα ΕΠΑΛ, τα τεχνικά λύκεια, η εκπαίδευση των μεταναστών και των προσφύγων, όλα αυτά τα ζητήματα. Νομίζω ότι ήταν πολύ χρήσιμη η επίσκεψή της για να αντιμετωπίσει επί τόπου τα προβλήματα. Της εξηγήσαμε λοιπόν ότι, και το καταλαβαίνει γιατί είναι από μια ορεινή περιοχή, η κυρία Τζούφη, τα Γιάννενα, καταλαβαίνει ότι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νησιά είναι ακόμα μεγαλύτερες από αυτές της δικιάς της περιοχής. Και κατανόησε από την ενημέρωση που της κάναμε και με την εμπειρία που αποκτήσαμε με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Αγαθονήσι, πώς η εκπαίδευση σήμερα πρέπει να διαμορφωθεί και πώς πρέπει όλο αυτό το πλέγμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας που μπορεί να συγκροτήσει ένα μέρος της παιδείας στη μια κοινωνία, αυτό να οργανωθεί καλύτερα και να μπορούμε, σε το βαθμό που αυτό μπορεί να γίνει, να μην υστερούμε στην εκπαιδευτική αυτή διαδικασία απέναντι στα παιδιά της Στερεάς Ελλάδας. Πολύ ωραία. Έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Ας πούμε, η τάξη ειδικότητας που φέτος λειτουργήσε για πρώτη φορά, η οποία επεκτείνεται, δηλαδή τα παιδιά των τεχνικών λυκείων μπορούν να δουν εξετάσεις και παίρνουν ένα επίπεδο αναγνώρισης 5 επαγγελματικής αναγνώρισης, αυτό θα επεκταθεί. Θέλουμε να δημιουργήσουμε, τώρα σας λέω, διετή προγράμματα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου όπου θα δίνουν πιστοποίηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων στα παιδιά των τεχνικών λυκείων τα οποία θα μπαίνουν εκεί χωρίς εξετάσεις σε αυτή τη διετή εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου που με κάθε ένταση μεταφέραμε ότι θα πρέπει να βοηθηθεί, όχι να διανόητο να σκεφτεί κανείς ότι μπορεί με τη στάση που θα έχει μια κυβέρνηση, ειδικά η δική μας κυβέρνηση, ότι μπορεί αυτό να οδηγήσει σε δυσάρεστα αποτελέσματα, δηλαδή σε υποβάθμισή του. Και όλοι εκεί βεβαίως είναι σύμφωνοι ότι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, εκτός από την εκπαιδευτική του παρέμβαση στην τοπική κοινωνία και τη διεύρυνση του μορφωτικού επίπεδου μιας κοινωνίας και των φοιτητών αλλά και της υπόλοιπης κοινωνίας η οποία εμπλέκεται μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία, έχει έναν εθνικό ρόλο πάρα πολύ κρίσιμο και αυτός δεν πρέπει να αφισβητείται, γιατί αντίθετα πρέπει να ενισχύεται για να μπορεί να συγκροτήσει την εθνική μας θέση, η οποία θα παρεμβαίνει και θα συγκροτείται με στοιχεία και με απόψεις και με τεκμηρίωση τέτοια που να δίνει δυνατότητα στις τοπικές κοινωνίες αλλά και στην ίδια την πατρίδα μας να συγκροτεί μια εθνική στάση και θέση πολύ πιο θετική από ό,τι
κάθε φορά έχει. Πώς είναι το σωστό. Πολύ ωραία. Να περάσουμε και σε άλλα θέματα, κύριε Γάκη. Βρεθήκατε στο Αγαθονήσι την 25η Μαρτίου μαζί με τον Πρωθυπουργό. Να μας μεταφέρετε λίγο το κλίμα. Υπήρξε και ένα θέμα παρενόχλησης, αν το λέω σωστά, του αεροσκάφους του Πρωθυπουργού. Πώς σχολιάζετε αυτή τη στάση και των γειτόνων μας με την ευκαιρία? Σας τα βάζω όλα μαζί. Εντάξει. Ήταν μια για μένα πρωτόγνωρη εμπειρία, γιατί κι άλλες φορές υπήρξαν τέτοιες παρενοχλήσεις, αλλά δεν είχαν στάσει σε τόσο δύσκολες παρεμβατικές ενέργειες, όπου αναγκάστηκε το ελικόπτερο να κάνει λιγμούς και να κρύβεται πίσω από τα νησιά και από τις βραχονισίδες, κατεβαίνοντας σε πάρα πολύ χαμηλό ύψος, γιατί ξέρετε, αυτά μπορεί να δημιουργήσουν και προβλήματα από την ίδια την πτήση των αεροπλάνων. Όμως το αντιμετωπίζουμε με πάρα πολύ μεγάλο θάρρος, προφανές είναι αυτό, και με διάθεση των Ελλήνων ότι στον πόλεμο δεν πάμε με χαμόγελο και με τραγούδι. Ο Πρωθυπουργός ήταν πολύ ψύχρεμος, δεν είχαμε προβλήματα φόβου κτλ. Γι' αυτό ακριβώς και τους έστειλε το μήνυμα ότι τζάμπα κυροζίνη και βενζίνη χάνουν και ξοδεύουν. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι και ο Πρωθυπουργός να πάει να φτάσει μέχρι την τελευταία άκρη, την τελευταία γωνιά της πατρίδας μας, όπου θα υπερασπιστεί την εθνική μας ακεραιότητα και ανεξαρτησία. Mm-hmm. Και είπαμε σήμερα λοιπόν και η παιδεία πρέπει να φτάσει με τον ίδιο τρόπο σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, έτσι ώστε να συγκροτήσει, να βοηθήσει και να υπερασπιστεί αυτά τα εθνικά ιδεώδη και την εθνική μας ταυτότητα. Πολύ σημαντικό. Κύριε Γάκη, ήσασταν και στα εγκαίνια για την πρώτη τοπική μονάδα υγείας στην ΚΟ, έτσι, η παρουσία του κυρίου Ξανθού και όχι μόνο επίσης. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι στο Αγαθονήσι έγινε όμως πέρα από αυτό, το επεισόδιο και τις παρενοχλήσεις, ναι, μια πάρα πολύ ζεστή, συναντήσαμε μια ζεστή υποδοχή από τους κατοίκους, από τον Δήμαρχο, όπου έγινε και μια σοβαρή συζήτηση. Θέθηκαν πάρα πολλά θέματα, τα οποία σε λίγο καιρό θα δείτε να παίρνουν σάρκα και οστά. Ζητήθηκαν όχι υπερβολές από τον Δήμαρχο και από τους κατοίκους, πάρα πολύ απλά πράγματα, όμως τα οποία όμως μπορεί να πει κανείς ότι είναι απέτηση, είναι υποχρέωση της πολιτείας και τα δύο μαζί, για να μπορέσουν να βοηθήσουν τις τοπικές κοινωνίες να μείνουν στον τόπο τους και να δημιουργήσουν. Θέλουν στο Αγαθονήσι, παραδείγματος χάρη, μια διαδικασία αναπτυξιακής ανασυγκρότησης και σχεδιασμού στρατηγικής. Και αυτό μπορεί να γίνει δίνοντας κάποια κίνητρα σε επιχειρήσεις που μπορούν να εγκατασταθούν εκεί, με κάποια δημόσια ακίνητη περιουσία, η οποία έτσι κι αλλιώς είναι παγωμένη και κάθεται, mm-hmm, να μπορέσουμε κίνητρα να δοθούν και να γίνουν καινούργιες επενδύσεις. Αλλά και άλλα θέματα παιδείας και άλλα θέματα κοινωνικής, τα οποία θα τα δούμε στον εύλογο χρόνο. Αν έχετε ολοκληρώσει, να σας ακούσω αν έχετε κάτι άλλο για την επίσκεψη στο Αγαθονήσι, να τα ακούσουμε. Όχι, ό,τι θέλετε, ρωτήστε με καλύτερα, ρωτάτε παρά. Ναι, επρόκειτο να είναι το επόμενο ερώτημά μου αυτό με τα εγγένεια της πρώτης τόμη, αλλά μια και αναφερθήκατε και εσείς στο τι πρέπει να γίνει προκειμένου να παραμείνουν οι νέοι στον τόπο τους και ιδίως στα νησιά. Έχω διαβάσει έτσι ένα σχετικό δελτίο τύπου, όπου έχετε πει ότι οι επενδύσεις χρειάζεται η νησιωτική Ελλάδα για να μένουν οι νέοι στον τόπο τους. Πράγματι δεν έχουμε ακούσει πολλούς να αναφέρονται σε αυτό το κομμάτι και σε αυτό το θέμα. Και αυτό μας λυπεί ιδιαίτερα. Μας χαροποιεί βέβαια που βλέπουμε εσείς να το φέρνετε αυτό το θέμα στο προσκήνιο, το ότι πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά πράγματα για τους νέους μας και για τα νησιά μας. Κύριε Χαλκίδη, κανείς δεν μένει κάπου όπου μπορεί την προσωπική του ζωή να την υποβαθμίζει. Και επομένως η πολιτεία και το κράτος θα πρέπει να φροντίζει να του δίνει εκείνο τον εξοπλισμό και τις δυνατότητες ακριβώς αυτό. Να μην υποβαθμίζεται η προσωπική του αλλά και η συνολική ζωή ενός τόπου. Αυτό γίνεται σήμερα μέσα από τις επενδύσεις και την ανάπτυξη, την οικονομική ανάπτυξη. Νομίζω ότι ο Δήμαρχος είχε μια σκέψη, πάρα πολύ καλή σκέψη. Ότι εκείνο το σχέδιο, παραδείγματος χάρη, που είχε γίνει από τον κύριο Μάρδα παλιότερα να γίνει ένα νησί με μια αυτόνομη και ανεξάρτητη ανάπτυξη, ένα πρότυπο ανάπτυξης νησιωτικής χώρας, και δεν έγινε, δεν εφαρμόστηκε εκεί που ο κύριος Μάρδας το είχε σχεδιάσει κάπως στην Εύβοια σε ένα νησί, ίσως το Αγαθονήσι για διάφορους λόγους, για πολλούς λόγους, είναι ένα από τα νησιά που μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο.
και δεν είναι κανείς να πάει να καταστρέψει ένα περιβάλλον το οποίο είναι πανέμορφο σήμερα, αλλά να χρησιμοποιήσει, αν θέλετε, αυτό το περιβάλλον για να μπορέσει να έχει μια ανάπτυξη βιώσιμη, σοβαρή και αποδεκτή από όλους τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να την, από εκεί και μετά να την εκμεταλλευτούν. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα τέτοιο σχέδιο. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός τα άκουσε με πάρα πολύ θετικό τρόπο όλα αυτά τα ζητήματα και δεν ξέρω αν προχωρήσουμε τώρα ή θα μπει σε έναν σχεδιασμό γενικότερο, γιατί αυτό δεν είναι και μικρό θέμα, να δούμε τέτοια πράγματα, παρεμβάσεις τέτοιου είδους. Η εκπαίδευση, παραδείγματος χάρη, και η υγεία είναι κρίσιμα ζητήματα σε έναν τόπο. Αν αυτά δεν τα εξασφαλίσει έναν πολίτη, δεν θα μείνει. Κοιτάει την οικογένειά του, τα παιδιά του. Βέβαια. Αν όμως τα εξασφαλίσεις, με πολύ μεγάλη χαρά θα υπερασπιστεί τον τόπο του και θα κάτσει να τον υπερασπιστεί. Γι' αυτό λοιπόν λέμε, τουλάχιστον στην εκπαίδευση υπάρχει δέσμευση ότι θα γίνουν μόνιμοι διορισμοί του χρόνου και η δέσμευση από τους εκπαιδευτικούς που θα διοριστούν στα νησιά θα είναι να μείνουν τουλάχιστον 2 χρόνια εκεί, στον τόπο που διορίζονται, για να μην έχουμε αυτό το φαινόμενο της κάθε χρόνο ανανέωσης των δασκάλων και των καθηγητών και αυτό το. Και στα παιδιά να αφήνεις μια εικόνα ότι ήρθε και έφυγε, άρα θα έρθει και το χρόνο και άλλος και θα φύγει, αλλά να έχει μια πιο σοβαρή στάση η κοινωνία και η πολιτεία απέναντι στην κοινωνία. Νομίζω ότι οι διορισμοί που θα γίνουν στην εκπαίδευση αλλά και οι διορισμοί στην υγεία θα αποκαταστήσουν ένα τέτοιο κλίμα στο βαθμό που αυτό μπορεί να γίνει, γιατί ξέρετε, οι ιδιαιτερότητες των νησιών είναι πάρα πολύ δύσκολες και πάρα πολύ. Όπως και οι συγκοινωνίες και η ανταπόκριση των καραβιών και τα λιμάνια. 3 πράγματα. Mm-hmm. Συγκοινωνίες, υγεία, παιδεία και ανάπτυξη στον τόπο. Όλα αυτά νομίζω ότι θα συγκροτήσουν ένα πλαίσιο και ένα πλέγμα τέτοιο που θα βοηθήσει στην αναστροφή αυτού του σημερινού κλίματος της εγκατάλειψης. Μακάρι, κύριε Γάκη, να γίνουν προσλήψεις και στην εκπαίδευση και στην υγεία και όπου υπάρχουν κενά, για να δούμε επιτέλους έτσι καλύτερες μέρες κι εμείς εδώ, αν και κινδυνεύετε βέβαια να σας κατηγορήσουν διότι θεωρείτε προεκλογική περίοδος, έτσι. Το καταλαβαίνω, αλλά εντάξει, ας περιμένουν να δούμε αν δεν γίνει, το αποτέλεσμα τότε με μεγάλη, και εμείς με μια αυτοκριτική θα αναλάβουμε αυτή την ευθύνη ότι δεν. Ότι λέγαμε πράγματα τα οποία ήταν σε μια προεκλογική περίοδο. Δεν είναι όμως έτσι. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά για να τα βάλεις στη μέγενη των προεκλογικών υποσχέσεων. Τα νησιά μας δεν διαπραγματεύονται την αξιοπρέπειά τους και αυτό πρέπει να το μάθουν όλοι. Και εμείς πρωτευόντως πρώτοι και οι άλλοι που προσπαθούν να το χρησιμοποιήσουν αυτό για πολιτικούς και κομματικούς λόγους. Να πάμε λίγο και στα εγγένεια της πρώτης τοπικής μονάδας υγείας, όπου εκεί υπήρξε και μια παραγωγική συζήτηση με την ευκαιρία και με το νοσοκομείο της ΚΟ, έτσι, παρουσία του κυρίου Ξανθού, και συζητήσατε σημαντικά θέματα. Βέβαια. Ήταν μια 2 ώρες περίπου συνομιλία του Υπουργού με τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο. Ανταλλάχθηκαν απόψεις δημόσια, ανοιχτά, δεσμεύσεις από τον Υπουργό. Νομίζω ότι στην ΚΟ δημιουργήθηκε επίσης ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο και πλέγμα παρεμβάσεων στην υγεία. Ποιο είναι αυτό? Πρώτον, το νοσοκομείο της ΚΟ, όπως και της Καλύμνου, αυτονομήθηκε από το νοσοκομείο της Ρόδου. Έτσι θα μπορεί να διοικηθεί πολύ πιο εύκολα, πιο ευέλικτα, θα ξέρει τα προβλήματά του, θα τα προγραμματίζει και θα τα αντιμετωπίζει καλύτερα. Ένα θέμα είναι αυτό. Δεύτερο είναι ότι η πρωτοβάθμια υγεία με τις τόμοι, με τις τοπικές μονάδες υγείας, μπαίνει μπροστά. Μπαίνει μπροστά. Αρχίζει να συγκροτείται και στα νησιά μας, παρότι υπάρχουν δυσκολίες στη στελέχωσή τους από ιατρικό προσωπικό, το οποίο θα αντιμετωπιστεί με μια επιτροπή η οποία τελειώνει το έργο της τώρα με κίνητρα, όχι μόνο οικονομικά αλλά και επιστημονικά και άλλα κίνητρα που πρέπει να δοθούν στους ανθρώπους αυτούς να στελεχώσουν την πρωτοβάθμια υγεία. Η πρωτοβάθμια λοιπόν υγεία μπαίνει μπροστά, αποσυμφορείται τη δευτεροβάθμια βαθμίδα υγείας που είναι το νοσοκομείο για να παίξει το ρόλο πραγματικά της δευτεροβάθμιας, του δεύτερου βαθμού παρέμβασης στην υγεία. Και έτσι έχουμε πρωτοβάθμια υγεία που θα πρέπει να πετύχει στο ρόλο της, να δουλέψει σωστά και μετά από εκεί και πάνω το νοσοκομείο. Και βέβαια όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν αλλιώς παρά μόνο αν υπάρχουν και άνθρωποι. Δεν μπορεί στο νοσοκομείο της ΚΟ να έχουμε ελλείψεις ακόμα καρδιολόγων και μόλις πριν από λίγο καιρό να έχει προσληφθεί,
να έχει μείνει δηλαδή μία παιδίατρος η οποία όμως δεν θα μπορέσει να αντέξει αν δεν έχει υποστήριξη, επιστημονική υποστήριξη από έναν συνάδελφό της. Όπως και ένας καρδιολόγος δεν μπορεί να μείνει μόνος του και να μην έχει υποστήριξη από έναν συνάδελφό του, να ανταλλάσσει απόψεις ιατρικές, να συμβουλεύεται, να αποφασίζουν κτλ. Άρα οι προσλήψεις, η αυτονόμηση του νοσοκομείου, η πρωτοβάθμια μονάδα υγείας, αλλά και η στρατηγική κάλυψης με το νοσοκομείο των περιφερειακών μικρών νησιών με προσωπικό το οποίο μπορούμε να το έχουμε σε μόνιμη βάση στο μεγάλο νοσοκομείο, αλλά ταυτόχρονα να το στέλνουμε και στους μικρούς, να ενισχύουν τα μικρά νησιά, τα μικρότερα νησιά, παραδείγματος χάρη στην Ίσυρο. Τώρα έχεις ένα γιατρό γενικής ιατρικής και έναν αγροτικό γιατρό, δεν φτάνουν αυτοί, θα πρέπει να ενισχύονται κατά περιόδους. Αλλά όμως δεν μπορείς να έχεις και δυνάμεις οι οποίες να μένουν σε ένα νησί, ενώ μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις σε ευρύτερες, σε μεγαλύτερες κοινωνικές ομάδες. Μπορείς δηλαδή όμως να τους μετακινείς όποτε χρειάζεται, όποτε νομίζεις ότι πρέπει να γίνει αυτό, για να μπορούν να βοηθούν και τους ανθρώπους που είναι εκεί. Κύριε Γάκη, είμαι βέβαιη ότι γνωρίζετε πολύ καλά και τα προβλήματα που υπάρχουν και εδώ στην Κάλυμνο, στον τομέα της υγείας. Αυτή τη στιγμή, εδώ και 3 μήνες, δεν υπάρχει οξυγόνο για το θάλαμο υπερβαρικής. Υπάρχει μεγάλη υποστελέχωση στο ΕΚΑΒ. Τα έχουμε πει όλα αυτά και με τον κύριο Ξανθό και με τον κύριο Τζανετή. Σας θέλουμε, αρρωγώ στις προσπάθειές μας να βρεθεί λύση και για αυτά τα προβλήματα, που δεν είναι μόνο αυτά, αλλά γνωρίζω ότι τα γνωρίζετε. Γίνονται προσπάθειες, έχουμε τη θετική έτσι, αρχική πώς να το πω, διάθεση του κυρίου Ξανθού. Γίνονται προσπάθειες και από τον κύριο Τζανετή, ωστόσο βλέπουμε να μην γίνονται μόνιμες προσλήψεις σε ό,τι έχει να κάνει με το ΕΚΑΒ. Οι εργαζόμενοι έχουν φτάσει, όπως μας είπαν, στα όρια τους. Δεν αντέχουν άλλο οι άνθρωποι και θέλουμε κι εσείς να είστε δίπλα σε όλα αυτά ως βουλευτής του νομού μας και να μας στηρίξετε. Κυρία Χαλκίτη, έχετε απόλυτο δίκιο. Το ΕΚΑΒ θέλει γρήγορες παρεμβάσεις. Δεν ξεχνάμε ότι μέχρι πριν από λίγο καιρό, είχαμε ένα τυχές γεγονός στην Κάλυμνο και κουβαλήσαμε τον άνθρωπο μέσα σε αγροτικό ιατρείο. Αυτό μας βαραίνει, ξέρετε. Μας βαραίνει συναισθηματικά, μας βαραίνει με μια ευθύνη. Δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε έτσι. Δεν είναι τα πράγματα τόσο απλά. Κάθε άνθρωπος που χάνεται είναι μια μοναδικότητα και είναι πάρα πολύ βαριά για αυτούς που έχουν την ευθύνη. Θέλω να σας πω μόνο ότι για τις μονάδες παραγωγής οξυγόνου έχουν εγκριθεί, γιατί το έχει ανακοινώσει ο κ. Ξανθός, δύο μονάδες, είδες δύο μονάδων, μία στην Κάλυμνο και μία στη Ρόδο, όπου θα γίνεται παραγωγή οξυγόνου επί τόπου και δεν θα μεταφέρεται από άλλες περιοχές που έχουν προβλήματα μεταφοράς, ασφάλειας των καραβιών και τα λοιπά, τα γνωστά πράγματα που ξέρετε. Και αυτό είναι μια λύση τεράστια. Ας πούμε στη Λέρο έχουμε προχωρήσει τόσο πολύ που έχουμε αξονικό, μαγνητικό τομογράφο, έχουμε υπέρηχους. Δηλαδή ο εξοπλισμός του νοσοκομείου της Λέρου είναι από τους καλύτερους που έχουμε στη χώρα, αναλογικά πάντα. Αυτό θα πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα για όλα τα νησιά. Καλώς κύριε Γάκη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα μας. Και να ευχηθώ καλή δύναμη. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσετε τη δυνατότητα να τα πούμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια.